Όταν πονάει το κεφάλι σου παίρνεις ένα, πονεί 7. Και αν 7, μετά παίρνεις και 7 χάπα και μετά... Αχ! 7 χάπια στα καπάκια για το στομάχι σου. Τώρα το στομάχι που κολλάει βασικά, να λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Ναι, σε ήξερα εσένα Τζονάρα. Λυπάμαι που θα σου το πω, ξέρω. Αλλά... Ξέρω. Καλά, κρασιά. Ναι. Το ξέραμε. Το ξέραμε αυτό, να είναι. We knew him. Καλά, bye. Bye bye Chihuahua. Εντάξει, we knew him να πούμε. We knew him. Happy Christmas. Much happy. Σαν τους παππούδες που ξέρουν τρεις λέξεις ξέρω στα αγγλικά και λένε μόνο αυτές. Γιατί καταρχήν είπα εγώ ποτέ ότι μιλάω αγγλικά. Το είπα. Είπα εγώ αυτό το πράγμα ποτέ. Ναι. Πότε το είπα ότι ξέρω αγγλικά. Για πες εσύ που είπα ότι ξέρω αγγλικά. Ναι. Είπες και να μην παίρνεις. Άλλο εννοεί ναι, μαμά. Είπα ποτέ. Δεν έχω πει όταν με ρωτάνε ότι δεν έχω σπουδάσει τίποτα, δεν ξέρω τίποτα και ότι είμαι και αναμόρφωτη. Έχει ένα δίκιο. Τι είπα δηλαδή. Σου είπες να μην παίρνεις ασπιρίνες. Αυτό τα γιατροσόφια, εντάξει, έχω και κάποια ηλικία. Στα γιατροσόφια είμαι καλή, είναι αλήθεια είναι αυτή. Στα γιατροσόφια, σε τι άλλο, είμαι καλή, περιμένετε. Να σας πω. Για πες, τι είσαι καλή. Δεν γίνεται αγόρι μου από τη μια να με λες γιαγιά και από την άλλη να περιμένεις να είμαι καλή και στα άλλα. Τώρα, εντάξει, 100% σε έκανε. Νέφε. Άντε, αγόρι. Μικρέ νέφε. Μικρέ νέφε. Μικρέ και αθώε νέφε. Όχι και μικρός. Μικρός το μάτι. Μικρέ και αθώε. Πρέπει να πει λέει στο σεξ, στο κρεβάτι, λένε εδώ. Γεια σας! Στην υγειά σας! Γεια σας! Να μην παίρνεις ασπίρινα. Φλασάκι! Κούκου! Να τα πούμε και αυτά, έτσι, φλασάκια, αλλά φάγανε τον Τζονάρα. Τζονάρα, συγγνώμη. Έχεις δίκιο εδώ. Τζονάρα, ό,τι και πάω να πεις, στα τέσσερα. Επόμενα λεπτά θα πεθάνεις. Για τέσσερα επόμενα λεπτά. Εδώ τώρα μιλάμε this last year. Το έσωσα. Το έσωσα, μπράβο. That saved though. That saved. This last year. Και εσύ τώρα λες για τέτοιο. This last year. Η πίτσα τι δώρο θα ζητήσει από τον Άι Βασίλη. Τι δώρο θα ζητήσει από τον Άι Βασίλη. Κοιτάξτε, πέρσι είχα ζητήσει... Ένα πόνι. Όχι. Όχι, εγώ το δράκο βάζω. Δεν μου το έφερε. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, πέρσι παιδιά είχα ζητήσει μία ρούμπα και μου την πήρε ο άντρας μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Τον Άι Βασίλη δεν λέμε. Ποιος 800... Συγγνώμη, άμα δεν είναι Mastercard αγόρι μου, Άι Βασίλη, τότε ποιο είναι, σε ποια εποχή ζεις, ακόμα πιστεύεις στους Άι Βασίληδες. Άμα υπάρχουν παιδάκια στο... Πάρη βλέπεις το chat. Πάρη θα θείς, θέλω να κάνουμε μπανάνα. Άρχισε την μόνο σου και όταν δει να κοκκινίζει, φύγε από πάνω. Δεν είναι καλό. Τι λέει. Τι λέει τώρα, η μπανάνα να κοκκινίζει. Θα ξέρει αυτός εκεί πέρα, οπότε του δίνω συμβουλές για να ηρεμήσει. Άκου τι λέει, υπάρχει παράδειγμα, έτσι. Λέω, ακόμα είμαι ευγενικός, να ξέρεις. Μπορώ να γίνω χειρότερος. Μετά εμένα λες ρε μάνα, είδες. Εσύ μάλλον τα πιένεις να μην ξαναπείς 77 φορές αυτά που λες. Μα ναι, τι να το πεις τώρα και αυτό εννοώ. Κλαίω. Κλαίω για πάρτις. Μαλάκα, κλαίω. Διχυτάκια. Έλα. Διχυτάκια. Εσύ δαχώθηκες. Διχυτάκια, έχω ακούσει φήμες για σένα. Ο Έζρε. Ρε Τζονάρα, μην πας από εκεί. Αφού το βλέπεις, ρε Τζονάρα. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Να έλεγα, δεν το βλέπεις. Μπανάνα μαυρίζει, καλέ. Τι πράγμα? Η Ταλαφίτς λέει ότι η μπανάνα μαυρίζει. Η αλήθεια είναι ότι οι μπανάνες, παιδιά, να τις τρώτε όσο είναι φρέσκες, γιατί μετά δεν γίνεται. Έτσι. Και να μην παίρνετε ασπιρίνες. Και να μην παίρνετε ασπιρίνες πάνω. Ναι, οι μαύρες δεν είναι ωραία. Είναι φρούτα που έχουν τα περισσότερα τέτοια. Σε κιλά. Οπότε να μην τρώτε μπανάνες. Ξέρεις από μπανάνες, βλέπω πάρει όμως. Άλλο ξέρει και άλλο τρώει γλύκα εσύ. Άλλο είναι... έχει τη χάρη, εγώ νομίζω και άλλο. Άλλο ξέρει και άλλο τρώει. Σε κάλυψα τώρα.
να πω κι εγώ η καημένη εδώ. Τι να πω εγώ η γυναίκα. Τι να πω εγώ η γυναίκα. Τι να πω εγώ η γυναίκα. Τι να πω. Έχει εδώ πέρα γίνεται Σόδωμα και Γόμορα. Έχει άκου γέλια, δεν μπορώ κλαίω. Κοίτα βόβες. Εμένει. Αυτό. Μιλάμε ακόμα για τα φρούτα, ε. Μιλάμε ακόμα για τα φρούτα. Θα μας γράψουν εδώ τα παιδιά τι φρούτα τους αρέσει να τρώνε. Τι φρούτα βγάζει Καλαμάτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι από εκεί. Οι σκηνές μπανάνες είναι πιο ωραίες. Ναι, η Καλαμάτα τι φρούτα βγάζει. Λοιπόν, παρεμπιπτόντος, ένα λεπτό. Ένα λεπτό λίγο. Ροδάκι, ναι. Ροδάκι, ναι. Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και εγώ. Χρειάζεσαι πηγόντως ένα στα γρήγορα για να στανιάζεις. Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και εγώ. Ξέρεις, το έχω πει, αλλά το χρειάζεσαι. Μπορεί να σε βοηθήσει κάποιο εδώ από τους viewers να το καταφέρεις αυτό. Ποιο παιδί μου, για ποιο μιλάει αυτός εδώ πέρα. Να, κάτι γίνεται και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εμένα θα κράζει πάλι. Μα με οθείς, τι να κάνω. Το οθείς. Βαλά και κλαίω. Κλάψε βρε μάνα να σου βγει. Τι να πω εδώ πέρα, γίνεται... Λοιπόν παιδιά, τι θέλετε να δείτε ένα VS1 τον Πάρη με τον Τέξο. Εγώ θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ. Εντάξει, Πάρη θα νικήσεις, θα πας 4-0 και μετά θα κάνει rage quit. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μου αρέσει να δείχνομαι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Ή απλά δεν ξέρω να παίζεις και φοβάσαι. Αν ήμουν 10 χρονών θα μπορούσε να πιάσει αυτή η ατάκα για να εκνευριστώ, αλλά... Ωχ, επιταλοφίτης ακούει, βλέπεις τι λέει. Άλλος ξέρει, άλλος τρώει. Όμως διέκρινα λέει ένα παράπονο στον τόνο της φωνής όταν έλεγε ότι άλλοι τον τρώνε. Ζηλέψα με παρούκο. Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως να με βοηθήσει αυτός αν έχει φάει. Καλέ, το δώσανε, ορίστε. Να μπορέσουμε να έχουμε μια αλφα άποψη για το θέμα. Ωχ, Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, τι να κάνω εγώ με αυτά τα παιδιά. Τι να δω, εν τω μεταξύ δεν μπορώ να δω και chat, έτσι, δεν μπορώ να δω chat. Δεν πειράζει, το διαβάζω εγώ. Τι λέει Τζονάρα, πάω. Σ' αγαπάμε, Τζονάρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, άλλο ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του. Βεβαίως. Έτσι. Τι λέει, εδώ πιπίτσα έχασα game από cheater. Και έπεσα division. Ναι. Κάνε report κάτι στον Bantok, send στον EUNE. Δείτε και το match history του ρε γαμό. Όχι τη μάνα ρε παιδιά, σας τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Αφήστε τις μάνες εδώ πέρα, τις μανάδες. Όποιος δεν είπε αυτό, και εγώ πέτυχαν, guys. Δεν. Λοιπόν. Υποτίθεται θα φάνε πέρμα μπαν. Αυτοί θα παίρνουν. Παίζουμε ατάκι σου να ακούμε. Πάρι ζούμε. Πάρι ζούμε ατάκι σου να ακούμε. Καλά μιλάμε, δεν το συζητάω έτσι. Στα έχω πει εγώ αυτά, Πάρι. Μίλα. Ναι, όμως ταυτόχρονα εδώ με φορτώνουν με το βάρος ότι θα πρέπει να λέω όλη την ώρα ατάκες. Εδώ πέρα έχουμε ένα κοινό που σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχει και το κοινό να λέει τα δικά του. Μα ναι, λέει τα δικά του. Δεν τα να κράζει όμως να λέει τα δικά του. Τα ναι, λέει τα δικά του. Κοιτάκια δηλαδή τον βλέπετε. Είναι μια γλύκα ζωγραφιστή. Άρχισε να και το βράδυ. Και θα δείτε όλα μπροστά σας. Το βράδυ είναι θα πάμε... ζωγραφιστεί ότι κοιτάκια, παιδιά. Δύο κουτάλια βότκα. Δύο κουτάλια. Κάτι κάνουμε. Τι λέει. Δύο κουτάλια βότκα. Δύο κουτάλια βότκα. Θα πάμε ένα Βιέννα οι moderators όλοι. Όλοι. Όλοι όμως. Δώστε μου λίγο challenge, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εσύ θα πας ενάντια σε δύο. Σε 7 θα πας ενάντια. Σε 7, σε 7. Λοιπόν, να πούμε λίγο κάτι ακόμα, πρωτού κλείσουμε. Πάρει ζούμε ατάκες σου για να ακούμε. Ακού ναι, που έκανε ο άλλος. Αχ, Θεέ μου. Τι ακούμε. Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και εγώ. Ευχαριστώ. Έχει πέσει άσχημη κατάσταση. Ζώδιο θέλει ο Διχυτάκιας. Λοιπόν, το βράδυ ο Διχυτάκιας θα είναι εδώ μαζί μας να λέει τα ζώδια, έτσι. Και απόψε, λίγο το ότι είναι και με το μεσονύχτιο, ξέρετε το με το μεσονύχτιο το κάνουμε λίγο πιο kinky.
Ο Διχητάκιας έχει συνεργαστεί για αυτή τη στήλη μαζί με τον Πάρη. Ο Πάρης είναι ο σεξολόγος μας, όπως ξέρετε. Ο Διχητάκιας είναι ο αστρολόγος μας. Έχουν συνεργαστεί λοιπόν τα δύο καθαρό με γοητρόνια και σας έχουν μία στήλη η οποία αφορά τα ζώδια και τις επιδόσεις τους στο σεξ και πώς μπορείτε να κατακτήσετε το κάθε ζώδιο. Επίσης να πούμε και το άλλο θέμα, ναι. Ότι θα θέλαμε να έρθει κάποιος και να μας πει τα βάσανα της ζωής του. Φυσικά. Βάσανα τώρα αυτά μπορεί να είναι σεξουαλικά, βράδυ θα είμαστε, ναι. Με ένα όριο φυσικά πάντα, δεν θα μας λέει τι γίνεται και ακριβώς. Ναι. Να το συζητήσουμε, μπορεί να του δώσουμε κάποια λύση, να πει τον πόνο του βρέα. Έξω σκάσε, ο άλλος λέγεται πάρει στα μάτα, φάει μια ντομάτα. Η ντομάτα όσο και αν την κοροϊδεύεται είναι αντιγυραντική, οπότε οκ. Ναι. Καλέ, εμένα γειτόνισσά μου την ντομάτα τη βάζει τέτοιο. Τη βάζει όλη μια. Όχι, βρε. Την ντομάτα την κάνει η μάσκα μορφιάς. Λοιπόν. Λέω όταν την τρώω την ντομάτα στη σαλατίτσα, μια χαρά είναι. Ο DJ Game με ζητάει εδώ πέρα. Πίτσα λίγη κάμερα, πότε θα βάλει παιδιά. Όταν θα πάρουμε το subscribe, γυρίσαμε και είπαμε ότι όλοι θα βγούμε τόπλες στην κάμερα. Όλοι μαζί. Και θα χοροπηδάμε πάνω κάτω. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι άλλο. Ναι, δεν μπορώ. Να σας κάνω λίγη φόρμα στο Skype. Λοιπόν, να σας πούμε το εξής λίγο, έτσι. Άλλο παιχνίδι τώρα δεν θα πάμε, απλά θα κλείσουμε για μέχρι τις 11. Η ώρα ήδη είναι 7 και 20. Ζητήσατε... Ναι, ζητήσατε οδηγό για τους τύπους αμφίωσεων των ονειρών. Και μου λέτε πολύ, πίτσα έχεις το Black Alistar ή έχεις το τάδε skin, εγώ που μπορώ να το βρω ή που μπορώ να το αγοράσω. Παιδιά, πολλές φορές θα βρείτε στο eBay skins σε προσπόληση. Να σας πω να είστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με αυτά. Εγώ προσωπικά δεν τα πιστεύω, γιατί έχω ακούσει και διάφορες ιστορίες και έχω δει δηλαδή και διάφορα περιστατικά. Ό,τι βλέπετε σε σχέση σε eBay ή ιστοσελίδες που υπόσχονται free RP κτλ., σας προτείνω να μην τα ακολουθείτε και να μην κάνετε κλικ και ιδίως να βάζετε τα στοιχεία σας εκεί πέρα. Τέξω, θα σε πετάξω από την κλίση, φυλάκια πολλά. Πέρασε έξω, σκούψε και τα πόδια. Προσπαθούμε να κλείσουμε την εκπομπή. Σήμερα με έχει τρελάνει. Με έχει και στο κεφάλι μου από σένα. Λοιπόν, άκου να δεις. Όταν το κάνουν οι άλλοι όμως δεν λες τίποτα, μαμά. Λέω. Πώς δεν λέω, τα λέω μετά. Τι να κάνει η γυναίκα. Τι να κάνει η γυναίκα. Λοιπόν, όχι Τέξο, σ' αγαπάμε. Έχουμε λανιάσει. Θα σε δίνω και εσύ. Άντε, άντε, ο άντρας. Ποιος την έχει. Ο άντρας. Ο άντρας σου σε φωνάζει. Τη λίμα από κάτω. Ο πιπίτσος μήπως είναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ρωτάτε για τις αμφιέσεις και τα λοιπά. Να σας πούμε ότι υπάρχει ένας οδηγός στην υποστήριξη παικτών. Η Riot άλλαξε το support site που έχει, το self-help guide, το knowledge base, το άλλαξε, τη βάση πληροφοριών. Και πλέον κάποια παλιά links ίσως να μην σας βγαίνουν, να μην... να σε εμφανίζουν κάποιο μήνυμα. Αυτό εδώ είναι ένας οδηγός για τους τύπους αμφιέσεων των ηρεών και αν υπάρχει περίπτωση αυτές οι αμφιέσεις να επανακυκλοφορήσουν. Εντάξει, στο βάζω λίγο εδώ στο Twitch να το δείτε, να ξέρετε. Και επίσης υπάρχει και ένα καινούριο άρθρο, καινούριο, εντάξει, το είχε βγει στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά σχετικά είναι λίγο, δεν είναι τόσο γνωστό. Αυτό αφορά τις ενημερώσεις ηρεών, όπως ας πούμε ο Twitch, η Σοράκα, ο Σάιον, ο Βίκτορ, εντάξει. Κάποιοι ήρωες είχαν κάνει, εδώ πέρα λέει ημερομηνία και ήρωες που ενημερώθηκε, έτσι. Παλιότερα, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν γινόταν μια ενημέρωση ήρωα, ένα πολύ πολύ μεγάλο rework, ας πούμε, όπως είχε γίνει στην Evelyn ή στο Twitch. Παλιότερα υπήρχε δυνατότητα να αλλάξετε αυτόν τον ήρωα, ακόμα και αν είχατε εξαργυρώσει τις τρεις μονάδες επιστροφής, μπορούσατε να τον επιστρέψετε και να ζητήσετε τα RP. Αυτό πλέον δεν ισχύει και η Riot το είχε βγάλει σε ανακοίνωση τελευταία φορά που είχε γίνει... Έχει μελανιάσει το κορμάκι μου και πέρασε έξω, σκούπισε το πόδι. Ναι, ναι, λοιπόν. Λοιπόν, και η Riot αυτό το είχε ανακοινώσει το τελευταίο rework που είχε κάνει και νομίζω ήταν της Evelyn. Ήταν το τελευταίο Twitch της Evelyn, παιδιά, θυμάστε? Πού να ξέρω, θυμάμαι. Ναι, σε ένα από αυτά... Νομίζω ήταν season 2, άρα Twitch. Περίμενε, κάτσε, το δούμε τώρα. Ο Twitch ήταν, έτσι να δεις εδώ, 22 Τετάρτου 2014, εδώ ήταν ενημέρωση γραφικών, όχι, ένα άλλο ήταν, ρε παιδιά.
Τέλος πάντων. Παλιότερα, αυτό εδώ. 18-72.000. Τέλος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάρτε λίγο αυτό εδώ το. Την ιστοσελίδα. Να ρίξετε μία ματιά, να ξέρετε, γιατί με ρωτάγατε χθες. Ήτανε 4-5 παιδιά που είχαν βάλει.